να ευχαριστήσω την Τίνα Μεσαροπούλου. Ευχαριστώ εγώ για όλα. Που είναι. Αγάπη μου. Είναι μαζί μου τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο ραντεβού το είχαμε κάνει σε ένα καφέ στην Πάρο. Και είδες που αυτή η συνεργασία έμελε να κρατήσει πολλά χρόνια και ελπίζω να κρατήσει. Το Χάρη Χριστόπουλο. Που ελπίζω να τα καταφέρουμε και να είμαστε παρέα και του χρόνου, όπως ξέρει αυτός, με το καλό το ζουζούνι μας, να χαίρεσαι. Ευχαριστώ από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ. Τη γυναίκα σου την όμορφη. Το μαράκι μας, η Μαρία Ιαντονά. Ένα πολύ χαρισματικό παιδί. Τη γνώρισα σε ένα σεμινάριο που εγώ ως δασκάλα και εκείνη ως μαθήτρια στη σχολή του Αντένα με εντυπωσίασε με την εξυπνάδα της και τις ικανότητές της. Μαράκι, μπορεί να μην είμαστε του χρόνου παρέα, αλλά η αγάπη και η συμπάθεια θα παραμείνουν και θα αντέξουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που βρέθηκα εδώ πέρα μαζί σας. Για μένα ήταν πολύ μεγάλο σχολείο. Ήταν πολύ βαθιά βουτιά. Πρώτη φορά μπήκα μέσα σε πλατό, πρώτη φορά μπήκα κατευθείαν σε σπίτια, σε κόσμο. Νομίζω ότι δίπλα σου, ελπίζω τουλάχιστον να στάθηκα σωστά και έτσι όπως έπρεπε. Και είσαι ένα πολύ καλό σχολείο για μένα και εσύ και όλοι οι παράγοντες εδώ πέρα. Και η παρέα θα παραμείνει. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Βασίλη, με τον οποίο είμαστε μαζί από την πρώτη χρονιά του Happy Day. Ο Βασίλης μας δεν θα είναι του χρόνου μαζί μας, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα. Ευχαριστώ. Βασίλη, θα έχεις πάντα. Εγώ θέλω να σου πω αυτό που είπα στη διοίκηση. Είσαι ο άνθρωπος και η παρουσιάστρια που με κανονική χριστιανική προσευχή θα προσεύχονταν κάποιος να συνεργαστεί μαζί σου. Και το εννοώ από την καρδιά μου. Σε δηλαδή, πάρα πολύ. Θα έλεγε κάποιος, ο Θεός να μ' αξιώσει και το εννοώ να συνεργαστεί μαζί σου για να έχει αυτή την ηρεμία και αυτό το γέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Εύχομαι κάποια στιγμή οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Κωστάκι, αγόρι τρελό, η μοίρα σου λέει Happy Day. Ό,τι και να κάνεις, εδώ θα είσαι. Με το ζόρι. Με το μαστίγιο θα είσαι εδώ. Δεν πειράζει. Τώρα κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, εστιάζουμε στα καλά και όλα καλά θα πάνε. Να ευχαριστήσω και όλη την ομάδα μας πίσω από τις κάμερες, τους δημοσιογράφους μας. Κάποιοι θα είναι και του χρόνου μαζί μας. Κάποιοι ανοίγουν τα φτερά τους να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Η Δήμητρα Παλούδη ήταν και αυτή από την πρώτη χρονιά. Θυμάμαι, με είχε πάρει ένας φίλος μου που τότε δούλευε στον Αντένα, στον Παπαδάκη. Μου λέει: έχω ένα καλό κορίτσι να δεις. Δουλεύει στον Παπαδάκη. Λέω: άντε, ας κάνω ένα ψυχικό να τη δω. Την είδα και τελικά η Δήμητρα έμελε να γίνει ένα από τα πιο καλά στελέχη μας και να μείνει μαζί μας 6 χρόνια και τώρα να ανοίξει και αυτή τα φτερά της. Δήμητρά μου, καλή επιτυχία, καλή αρχή στα νέα σου καθήκοντα. Η Δήμητρα Παλούδη. Στους δημοσιογράφους μας που θα είναι μαζί ραντεβού το Σεπτέμβριο, ελάτε με ιδέες. Αυτούς που θα ανοίξουν τα φτερά τους για κάτι άλλο ή για κάπου αλλού, πάντα έχετε την αγάπη μας. Εγώ λέω ότι πάντα το παράσημο το δικό μου σε αυτή τη δουλειά είναι να λένε όλοι πάντα που έχουν δουλέψει μαζί μου ότι η Σταματίνα είναι ένα πολύ καλό παιδί. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει και αυτό θεωρώ ότι είναι. Αυτό είναι το πιο έτσι σωστό. Δώστε μου σκαλέτα μου γιατί έχω να ευχαριστήσω και κάποιες εταιρείες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον παραγωγό μας τον Κεβόρκ. Ο Κεβόρκ είναι και αυτός, ήρθαμε και τον βρήκαμε εδώ και φρόντισε με τον τρόπο του να κάνει εύκολη την καθημερινότητά μας. Κεβόρκ, σ' αγαπάμε και όπως είπε ο Βασίλης, για μένα θα πω και εγώ είναι ευτυχία να δουλεύεις με ένα παραγωγό σαν τον Κεβόρκ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την εταιρεία Limitless για τα έπιπλα, τη Μυρσίνη Κοντού για τα υπέροχα χαλιά μας, την εταιρεία Smeg για τις ηλεκτρικές συσκευές. Το λέρωσες. Την Bright.